εκπρόσωπος του δυτικού κινήματος τώρα πια, του γεροντικού κινήματος με αυτό. Υπουργέ, αρχηγέ, κυβερνήτη του αντορμπελικού βέλος, Έλληνες αξιωματικοί, άνδρες και γυναίκες, κυρίες και κύριοι, οι λαοί όταν αντιμετωπίζουν μια πολύ μεγάλη κρίση ή χρεοκοπία ή πόλεμο ή φυσική καταστροφή ή θέλουν να ανατρέψουν τους εαυτούς τους και τα πράγματα και να κάνουν κάτι το οποίο δεν έχει προϋπάρξει ποτέ, τότε στρέφονται με δέος στις μεγάλες στιγμές τους, του παρελθόντος τους, δανείζονται από αυτές την ενέργεια, τον ενθουσιασμό, την πίστη, τα ονόματα, το πνεύμα, τα πάντα δανείζονται για να παραστήσουν τη νέα σκηνή της ιστορίας με αυτή τη σεβάσμια μεταμφίεση ή αμφίεση. Εμείς, έστω κι αν πρέπει να αντλήσουμε την ποίησή μας από το μέλλον, αυτή τη στιγμή επιστρέφουμε εκεί που ξεκινήσαμε και βλέπουμε το μέρος για πρώτη φορά με τα καινούργια μας μάτια και με τα μάτια των άλλων. Επιστρέφουμε στο κίνημα του ναυτικού, το οποίο έχει την τιμή της πατρίδας, την τιμή των ενόπλων δυνάμεων. Από αυτό θα αντλήσουμε ενέργεια και δύναμη μπροστά στο δράμα που ξετυλίγεται στα μάτια μας. Επιστρέφουμε στο βέλος, επιστρέφουμε στον Νίκο τον Παπά. Προσωπικά θα ήθελα, Βαγγέλη, μια και είσαι αυτό το επίθετο το βαρύ, να επιστρέψουμε και 100 χρόνια πίσω, ας πούμε, όταν ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού αποβίβασε στον Πειραιά ένα και μοναχικό επιβάτη μια κρύα νύχτα του 1909. Τη συνέχεια την ξέρετε, είναι η Δημοκρατική Επανάσταση του 1909. Τον περίμεναν τότε 3 αξιωματικοί του στρατιωτικού συνδέσμου, αναθεωρητική βουλή, μια νέα ίδρυση, ριζική ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ανόρθωση της οικονομίας και της άμυνας, νικηφόροι, βαλκανική πόλεμη, Μεγάλη Ελλάδα. Αυτό το νέο 1909 παραμένει πάντα μετέωρο στην ημερήσια διάταξη και ο κυβερνήτης του Βέλος ξέρει πολύ καλά τι σημαίνει χαμένη ευκαιρία. Διότι κάποτε κάλεσες, αγαπητέ μου Νίκο, το καθιερωμένο πολιτικό προσωπικό από τον Καραμέλη μέχρι τον Παπανδρέου και τον Βασιλιά να ανέβουν και να σχηματίσουν κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας πάνω σε 2 αντιτορπιλικά της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων εκπαιδευτικά. Δυστυχώς δεν υπήρξε αυτή η πολιτική κάλυψη εκείνη τη στιγμή που θα μπορούσε ίσως να αποτρέψει την τραγωδία της Κύπρου. Τώρα εμάς μας συνδέουν πολλά, διότι μπορεί να είμαι, αγαπητέ Νίκο, λίγο νεότερος, υπάρχει μια μικρή διαφορά. Μεγάλη. Αλλά είχε τη ηλικία μου πολλού στο βέλος, έτσι δεν είναι? Είναι αυτή η φοβερή σύμπτωση. Το 73 μας ενώνει. Εμείς του φοιτητικού κινήματος μετά την νομική έχουμε στρατευτεί, έχουμε πει στο χακί και συλλαμβανόμαστε επιμέρους. Είμαστε, ας πούμε, στα κρατητήρια, στα στρατοδικεία. Εγώ είμαι σάκα αβάλας, εκεί πληροφορούμε από ένα σκισμένο κομμάτι του ελεύθερου κόσμου για τον προδότη της πατρίδας Νίκο Παπά. Και θέλω να πω για τη σύμπτωση αυτή, μια και είναι εδώ η Πούπα, η αγαπημένη του σύζυγος, του είπε στο τηλέφωνο, τι κάνετε βρε εσείς, εδώ τα παιδιά που είναι ξεβράκωτα, ξεσηκώθηκαν και εσείς ακόμα το σκέφτεστε και αναβάλλετε και αναβάλλετε. Εκεί θα σας πω κάτι, μια και αναφέρθηκε στον Νίκο τον Βαρδινογιάννη. Θα σας πω δύο λέξεις μόνο, δεν ξέρω αν καθυστερώ, δεν ξέρω αν είναι η κατάλληλη στιγμή, αλλά το όφυλα τόσα χρόνια να το πω. Φάγαμε ξύλο σε ανάκριση για το ναυτικό, που δεν είχαμε καμία σχέση εμείς. Γιατί ένας συνάδελφος πολιτικός μηχανικός, σε μια στιγμή αδυναμίας για να χαλαρώσει λίγο το ξύλο που έτρωγε, να πάρει μια ανάσα, όταν του λέγανε ποιος τι κλπ, πέταξε ως μπλόφο, ως ηρωνία ή ως πλάκα το όνομα Νίκος Βαρδινογιάννης. Και φάγαμε ξύλο του Βαρδινογιάννη. Ουδής από εμάς υποπτεύθηκε ότι εσύ, Νίκο, με τον Νίκο τον Βαρδινογιάννη είστε αδελφική φιλία από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Ήταν κάτι τελείως κουφό για μας εκείνη τη στιγμή και ήθελα να το καταθέσω. Επίσης, για πρώτη φορά θα το πω εδώ, γιατί δεν είχα δει την κατάθεση του Θανάση Σέκερη, του αντιπλιάρχου, υποναβάρχου, που λέει ότι την ώρα που τον βασανίζανε στο ΕΑΤΕΣΑ, δίπλα κάποιοι χτινάνθρωποι έδερναν και βίασαν μία φοιτήτρια. Η φοιτήτρια αυτή ήταν της ιατρικής, είναι με ψευδόνυμο, την έχω βάλει στο βιβλίο, είναι η όλια του χαμένου μπλουζ, θα στο αφιερώσω, αγαπητέ. Επίσης έμαθα ότι εσείς και το 67 και το 72 και το 73 σκεφτόσαστε την κατάληψη της Κρήτης, το ναυτικό στη Σούδα και να ρίξετε τη Χούντα. Θέλω να σας πω ότι και εμείς
μετά το Πολυτεχνείο, συλλάβαμε την ιδέα ότι κάτι πρέπει να γίνει από τα στερεότυπα της αντίστασης μέχρι τότε. Σε ΑΠ, κατάληψη σε ΑΠ, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το ναυτικό στη Σούδα. Δηλαδή είχαμε πολλές συμπτώσεις. Λείπει ένας αξιωματικός του Βέλος εδώ που του το φύλαγα να το πω. Ένας αγαπημένος μου. Ο Κωστής ο Κορτζής είναι στη Θεσσαλονίκη, μου πάνε και λοιπά, μου λέει ο Νίκος εδώ. Λέει λοιπόν, για αυτή τη δημοκρατία αγωνιστήκαμε. Και ήθελα να πω μια και εδώ επιφανής υπουργοί και βουλευτές. Καταλαβαίνω το παράπονο του, πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ότι Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία δεν είχαν ζήσει ποτέ δημοκρατία, φτώχεια, πολιτικές ανομαλίες, εμφυλίους, πολέμους. Η μεταπολίτευση αποτελεί μια μεγάλη δημοκρατική κατάκτηση σε αυτές τις χώρες, αλλά έχει και τα σπέρματα των σημερινών κρίσεων. Δηλαδή, μαζί με τη δημοκρατία ήρθε και η κατάχρηση της ελευθερίας. Μαζί με την ευημερία ήρθε, ας το πούμε έτσι, η εφορία του φθηνού και εύκολου χρήματος, ακόμα και η υπερκαταναλωτική απληστία. Υπερτονίσαμε την δημοκρατία των δικαιωμάτων και υποτιμήσαμε τη δημοκρατία των υποχρεώσεων. Υπερτιμήσαμε την αναδιανομή δίκαιη ή άδικη του πλούτου και υποτιμήσαμε την παραγωγή νέου πλούτου. Ο Έλληνας αποκοιμήθηκε συντηζόμενος με δανεικά. Το ένστικτο του αργοναύτη μέσα του αμβλήθηκε. Ποιο ένστικτο? Του αγωνιστή στη ζωή, της σκληρής και δημιουργικής εργασίας, της καινοτομίας, του επιχειρήν. Και φτάσαμε όλοι μαζί με διαφορετικές ευθύνες αυτή τη γιγάντια πυραμίδα με δανεικά, την αντεστραμμένη πυραμίδα με δανεικά που στηρίζεται πάνω σε μια στενή παραγωγική βάση η οποία γκρεμίζεται σήμερα. Και όλοι ξέρουμε από την ιστορία ότι το χρέος πολλές φορές αποτελεί το βρώμικο μυστικό πολλών πολέμων και παγκοσμίων και περιφερειακών, πολλών ανομαλιών πολιτικών. Να μην ξεχάσουμε ποτέ ότι μέσα στην οικονομική χρεοκοπία του 30 και η Βενιζελική Παράταξη και η Βασιλική Παράταξη ευτελίστηκαν λόγω του χρέους και έφτασαν στο σημείο να στηρίξουν από κοινού κοινοβουλευτικά τον Ιωάννη Μεταξά, ο οποίος ανέβηκε στην εξουσία με συνθήματα λαϊκίστικα κατά των δανειστών και στη συνέχεια έδωσε τα διπλάσια στους δανειστές από ό,τι ζητούσαν υπό την υψηλή κυδαιμονία τότε του θρόνου που είχε μία σχέση με τους δανειστές. Ήθελα λοιπόν να πω, κάνοντας αυτή την κατάχρηση σήμερα, ότι στο κακό που μας βρήκε υπάρχει πάντα ένα πολύ μεγαλύτερο κακό που, όπως είπε ο Νίκος ο Παπάς, πρέπει όλοι μαζί να το αποφύγουμε. Το μεγαλύτερο κακό είναι να μας βάλουν σε καραντίνα, μέσω χρεοκοπίας να μας δείξουν την έξοδο. Και πολλοί και εδώ έτσι μου λένε, εντάξει, τι θα πάθουμε ρε παιδί με τη δραχμή και λοιπά, μα δεν θα επιστρέψουμε στο 2000 με τη δραχμή. Σου λέει, άλλα θα έχουμε τη μηχανή που κόβει τα λεφτά, θα αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Δεν είναι μόνο οικονομικό, είστε αξιωματικοί και ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα επιστρέφει τότε στα Βαλκάνια. Ανατολικά είναι μια ανερχόμενη περιφερειακή υπερδύναμη, έστω και με λίγο φουσκωμένη, με φούσκα. Στα βόρεια σύνορά μας έχουμε μόνιμες πηγές ανησυχίας. Στα νότια μας σύνορα έχουμε μια τρομερή αποσταθεροποίηση που δεν ξέρουμε τι θα μας οδηγήσει, δηλαδή η Βόρεια Αφρική. Και στην καρδιά της Ελλάδας έχουμε 2 εκατομμύρια απελπισμένους, πεινασμένους ξένους. Επειδή καμιά φορά εγώ λέω υπερβολές, είχα πει προεκλογικά, αδερφέ Βαγγέλη, με υπερβολή, εντάξει, αλλά υπερβολή μας βοηθά να πούμε κάτι. Ότι αν δεν βάλουμε γρήγορα ζώνη ασφαλείας στη χώρα, αν δεν κηρύξουμε εθνικό συναγερμό, η επόμενη κυβέρνηση, ακόμα και αν έχει τους πιο πατριώτες από τους πατριώτες, δεν θα είναι ελληνική. Σήμερα θα σου πω ότι δεν θα έχουμε επιστροφή στη δραχμή, θα το πω με μία υπερβολή. Θα επιστρέψουμε στη ζώνη της λίρας, αλλά δεν θα είναι η βρετανική λίρα αυτή. Ήθελα λοιπόν αυτή τη στιγμή να σας πω ότι η ιστορία, η σφίγγα της ιστορίας ξαναθέτει το ένιγμα. Υπάρχει κάποιος, κάποιοι, να κρατήσουν δυνατότητα τη μόνη, να εμπνεύσουν εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη. Ποιος σήμαινε σήμερα ο Νίκος ο Παπάς? Ποιοι είναι σήμερα οι 31 του Βέλος? Ηγέτης και ηγέτες γίνονται όχι στις αυλές, ούτε στους διαδρόμους της εξουσίας, ούτε στους κομματικούς σωλήνες. Ο Νίκος ο Παπάς και οι Έλληνες αξιωματικοί
μας έμαθαν ότι ηγέτης γίνεσαι όταν το εσωτερικό σου ρολόι συγχρονίζεται με το ρολόι της ιστορίας, όταν το εσωτερικό σου κάλεσμα συγχρονίζεται με το κάλεσμα της πατρίδας, και αν έχουμε το 50% του θάρρους, του κουράγιο και της ανιδιοτέλειας των ανδρών του βέλους, να είστε σίγουροι ότι στο τέλος θα πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ.